Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον νέο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ σε λίγες ημέρες, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλώς ήρθατε. Δική μου η χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή θητεία. Να είστε καλά. Ακόμη ακούγεται περίεργο στα αυτιά σας, δεν το έχετε συνηθίσει. Σιγά σιγά, όλες οι συνήθειες γίνονται σιγά σιγά. Οπότε το θέμα το μεγάλο τώρα είναι, κύριε Πολύζο, ότι έχουμε μια πολύ δρόμο μπροστά μας. Και χαίρομαι πολύ γιατί μου έδωσαν τα μέλη και οι φίλοι μας την εντολή να προσπαθήσω να αναγεννηθεί η παράταξή μας και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και σήμερα φάνηκε και στο Βόλο ότι όντως είμαστε σε καλό δρόμο και εδώ και στη Μαγνησία. Πήρε πολύ θερμή συμμετοχή. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλά σε εκλογές. Ξέρω ότι σας είναι δύσκολο, επειδή σας ξέρω χρόνια, να καθρεφτιστείτε και να πείτε τι χαρίσματα έχετε. Αλλά τώρα πια με την απόσταση που δημιουργούν αυτοί οι 4,5 μήνες, τι είδαν σε εσάς, τι ξεχώρισαν σε εσάς? Και δεν θέλω τώρα να σκαλίσουμε όλο αυτό για το αν είναι και η νέα γενιά που δημιούργησε έτσι μια προσωρινή αψημαχία, αλλά τι είδαν σε εσάς? Να σου πω, τώρα είναι όλα υποκειμενικά αυτά, αλλά πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι η χώρα μας πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με κανονικές υποδομές, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να υπάρχει μια σοβαρή, ένα σοβαρό φορολογικό σύστημα, δίκαιο φορολογικό σύστημα, να τελειώσουμε το πελατειακό κράτος με τις παλιές πρακτικές. Και πιστεύω ότι ψάχνει να δώσει ευκαιρίες στις νεότερες γενιές να υλοποιήσουν ένα τέτοιο όραμα. Και πιστεύω ότι η ανανέωση δεν είναι μόνο ηλικιακή, είναι βασικά θέμα αντίληψης πολιτικής. Και το λέμε και σε άλλα κόμματα. Και άλλα κόμματα. Εγώ μπορεί να είμαι νεότερος πολιτικός αρχηγός, αλλά και σε άλλα κόμματα υπήρχαν νέοι που τους δόθηκε ευκαιρία πολύ νωρίς. Όμως, όταν χρησιμοποιείς τα παλιά εργαλεία, η κοινωνία νομίζω ότι θα σου γυρίσει την πλάτη. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι και δεν θα προδώσω αυτή την εντολή ποτέ, ότι δεν θα αξιοποιήσω τα εργαλεία που πλήγωσαν τον ελληνικό λαό και κυρίως το ρουσφέτη, το λαϊκισμό, τη δημαγωγία, τα ευκολόγια. Ο κόσμος βαρέθηκε από πολλά λόγια. Εγώ θα δώσω τη μάχη του συγκεκριμένου, του αυτονόητου, για να παλέψω να λύσουμε τα προβλήματα και όχι μέσα από μία, αν θέλετε, φαυλότητα να προσθέσουμε και νέα προβλήματα στην πλάτη του ελληνικού λαού, όπως βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια, με ένα νέο πολιτικό προσωπικό, με τις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας που είναι επίκαιρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά άλλα κράτη, με ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο και με ένα σοβαρό πρόγραμμα συγκεκριμένο, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται τώρα με εσάς. Εσείς ηγείστε ενός χώρου που το ρουσφέτη ήταν αυτό που αποθέωσε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμόμαστε τότε τι έγινε, πώς μπαίναν από πόρτες παράθυρα από παντού, από χαραμάδες στο δημόσιο, οι αυξήσεις που δίδονταν. Η αλήθεια είναι ότι το αναγνώρισε ένα συντριπτικό κομμάτι, πλειοψηφικό κομμάτι της κοινωνίας. Μετά από λίγα χρόνια γίνεται το ανάθεμα το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι έζησε το ΠΑΣΟΚ τα δύο άκρα. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση και θα σου πω για ποιο λόγο δεν συμφωνώ. Όντως το ΠΑΣΟΚ έκανε λάθη. Ποιο ήταν ένα βασικό λάθος? Ότι πρακτικές προμεταπολιτευτικές, τις οποίες αξιοποίησαν το σύστημα της δεξιάς παράταξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, συνέχισαν να υπάρχουν και στη μεταπολίτευση. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ λέω ότι αυτό έκανε ζημιά συνολική, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να χρεώνεται μία λάθος πολιτική προσέγγιση που είχαν τα κόμματα σε ένα μόνο κόμμα, όταν το κόμμα αυτό πίσω του έχει μια τεράστια πρίκα. Με ανθρώπους τεράστιας εμβέλειας, όπως η Μελίνα Μεκούρη, ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έφεραν το οικογενειακό δίκαιο, την πραγματική εθνική συμφιλίωση, που έφεραν μία πολιτική για το εθνικό σύστημα υγείας στα νοσοκομεία μας σήμερα. Αν θυμάστε, τι ακούγαμε για τις πολιτικές μας επιλογές στη δημόσια υγεία? Μα το ΕΣΥ ήταν αυτό που ακόμη και στην πανδημία κράτησε όρθια την ελληνική κοινωνία. Για φανταστείτε να μην υπήρχε το ΕΣΥ, ποιος το πίστεψε το ΕΣΥ? Πέρα από την παράταξή μας. Η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν υπέρ της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας. Επίσης, τις υποδομές. Είχε η χώρα τέτοιες υποδομές? Είχε η χώρα τόσα πανεπιστήμια? Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνανε λάθη.
Και πρέπει... Τι έφυρε τη σχέση σας με τον κόσμο, όχι, θέλω, γιατί θέλω, αυτά μπορούν να σας τα αναγνωρίσουν. Όχι, εγώ θέλω να είμαι εκάθαρος. Εγώ θέλω στη νέα εποχή, στη νέα όχθη που περνάμε, να το πω έτσι, περιφραστικά, να κρατήσουμε τα καλά της ιστορίας μας, που είναι πολλά και σημαντικά, και να αφήσουμε πίσω αυτά που πλήγωσαν το λαό, που είναι πελατειακές συμπεριφορές, που είναι θέματα τα οποία πρόσωπα πρόδωσαν την παράταξή μας και πρόδωσαν και την εντολή του ελληνικού λαού, να τα αφήσουμε πίσω. Και θέλω να σας τα πω ξεκάθαρα, αυτά δυστυχώς υπήρχαν και σε όλα τα κόμματα. Το θέμα είναι ποιος έχει τη γενναιότητα να το αποδεχτεί και να τα ανατρέψει, να τα αλλάξει. Διότι δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι κομίζει το νέο, παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν στην εποχή του, στο δημόσιο, μετακλητούς υπαλλήλους, ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων, παίρνει τη σκητάλη ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων και ο Μητσοτάκης. Στη δικαιοσύνη είδαμε τι έγινε με τον Παπαγγελόπουλο. Λέει, εγώ τι λέω, στη νέα εποχή που θέλω να φέρουμε για την πατρίδα, η νέα σελίδα, η νέα αλλαγή, η νέα προσπάθεια, να μην τα έχει αυτά και δεσμεύομαι ότι δεν θα υπάρξει καμία μίμηση τέτοιων πρακτικών που πλήγωσαν τον ελληνικό λαό και οι οποίοι, λέω, ναι, ήταν ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος. Άλλωστε, πολλοί καταμαρτυρούν και λένε από τη δεξιά παράδοση ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει που χρεοκόπησε η Ελλάδα. Ξέρετε, ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε το 1996. Το μνημόνιο ήταν το 2010 και προηγήθηκαν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα προηγήθηκε μια διακυβέρνηση πολλών ετών που πήρε μια χώρα με 3% έλλειμμα και την πήγε 15% κυβέρνηση Καραμάλι, το μεγαλύτερο παγκοσμίως έλλειμμα στους δύο τραγουδιστών συναλλαγών. Εγώ θέλω να κάνουμε δίκαιη αποτίμηση ιστορίας και της χώρας πάνω απ' όλα. Γιατί ένας λαός που γνωρίζει τα λάθη, ποιοι τα έκαναν, πώς τα έκαναν αντικειμενικά, μπορεί να τα διορθώσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το μνημόνιο ήρθε μόνο του. Μα το μνημόνιο το έφερε μια χρεοκοπία που προήλθε από μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική. Και άλλες χώρες περάσαν μνημόνιο. Η Πορτογάλια. Τι έκαναν όμως μετά? Είχα πάει, αν θυμάστε, πριν ένα μήνα στον πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα. Ήρθε το μνημόνιο και ομονοήσανε, είπανε γρήγορα να κάνουμε κάποια πράγματα με τα αριθμιστικά και σε επίπεδο δαπανών, να ξεπεράσουμε τα μνημόνια και να ασκήσουμε τις γύρω μας πολιτικές. Τα κατάφεραν οι Πορτογάλοι πιο σύντομα από εμάς. Και προσέξτε, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι. Και οι Ιρλανδοί και. Εγώ λέω ότι οι Πορτογάλοι μας μοιάζουν. Ναι, ναι. Εγώ λέω οι Πορτογάλοι μας μοιάζουν, ήταν δημοσιονομικό κυρίως. Θέλω να πω λοιπόν στους τηλεθεατές σας ότι οι Πορτογάλοι μπήκανε πιο φτωχοί από τους Έλληνες στο μνημόνιό τους και βγήκαν από το μνημόνιό τους πιο πλούσιοι από τους Έλληνες για ένα λόγο. Διότι βγήκανε ταχύτερα λόγω συνένεσης. Εμάς εδώ, όπως θυμάστε, κύριε Πολύζο, πήγε ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Τι ακούγαμε, ότι ήρθαν ήταν σκευωρίες, τα στοιχεία του Γεωργίου, διάφοροι λαϊκισμοί. Εγώ θέλω με ένα ορθολογικό τρόπο να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Και πρέπει να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία. Τον ορθό λόγο τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να διαστρεβλώνουν συνεχώς την πραγματικότητα. Αν διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα, είναι όπως τα μαθηματικά. Δεν βάζεις σωστά δεδομένα και δεν μπορεί να λύσεις το πρόβλημα. Αν όμως βάζεις τα σωστά δεδομένα στο τραπέζι, θα το παλέψεις να λύσεις το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Και εγώ πιστεύω ότι η σοσιαλδημοκρατία και ο ρεαλιστικός προοδευτικός λόγος είναι ένα ιδεολογικό και πολιτικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε τα μείζωνα προβλήματα της χώρας που είναι για μένα. Το δημογραφικό της, η ανάπτυξη, η δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη εποχή, αλλά με αναπτυξιακούς όρους για αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, μέσα από μια πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα είναι συνολική στην κοινωνία για τους πιο φτωχούς Έλληνες. Να ασκήσουν να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, καλά πανεπιστήμια, καλά σχολεία, ώστε να πει η Ελληνίδα μάνα ότι ναι, θα κάνω μια μεγαλύτερη οικογένεια γιατί έχω καλή, φτηνή, δωρεάν δημόσια υγεία, φτηνή ιδιωτική και φτηνή δωρεάν δημόσια παιδεία, να αποκλιμακωθούν το κόστος να μεγαλώνει ένα παιδί και η πολιτική της κοινωνικής κατοικίας που έχω θέσει στο δημόσιο διάλογο. Και πιστεύω αυτά είναι θέσεις και απόψεις. Εγώ δεν είμαι εφευρέτης, κύριε Πολύζο. Δεν τα βγάλα από το μυαλό μου. Λαϊκισμός είναι που λες κάτι που δεν γίνεται πουθενά ή που δεν μπορεί να συμβεί. Αυτά που λέω έχουν συμβεί και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Άρα λέτε γιατί να όχι στην υιοθετήσουμε Ελλάδα. Δοκιμασμένα μοντέλα. Να υιοθετήσουμε πολιτικές που μας ταιριάζουν. Εγώ δεν λέω πολιτικές που δεν μας ταιριάζουν. Πολιτικές που μας ταιριάζουν στα προβλήματα που έχουμε. Δηλαδή, να φέρω ένα απτό παράδειγμα. Έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα εκατομμύρια ταξιδιώτες, τουρίστες, εκατομμύρια. Τι κερδίζει η Λάρισα από αυτό? Τι κερδίζουν
η καρδίτσα από αυτό, τι κερδίζει. Εάν έχουμε μια πολιτική εθνική για την αγροδιατροφή, όπου κάνουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπου με μια συμφωνία με τις ξενοδοχειακές μονάδες δημιουργούμε ένα ταξίδι γεύσης για ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων. Αυτοί δεν θα είναι 15 μέρες πελάτες, αλλά θα είναι και άλλες 350 μέρες πελάτες στη χώρα τους, που θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα να ζητούν το καλό ελληνικό κρασί, το καλό ελληνικό λάδι, τα καλά ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής. Μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί το κατάφεραν οι Πορτογάλοι? Οι Πορτογάλοι το κρασί τους εξαγωγικά δεν πήγαινε καλά συγκριτικά με τους Ισπανούς και τους Γάλλους. Το πάλεψαν, έφτιαξαν ετικέτες, έκαναν καμπάνιες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά θέλει προσπάθεια, όραμα και στρατηγική. Και όχι να έχουμε εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, καταπονώντας το φυσικό περιβάλλον και αν κερδίζουν μόνο συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας με τη γερός γιατί είναι πατέρα. Να σας πω τώρα, σκέφτομαι ότι αυτό που κάποιοι εμφάνισαν ως αχίλιο πτέρνα σας, ότι δηλαδή είστε ευρωβουλευτής, άρα ποιος θα εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο, ειδικά στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, μήπως τελικά λειτουργήσε ευνοϊκά για σας? Θέλω να πω, όλο αυτό το μοσαϊκό των εμπειριών, των θετικών εμπειριών κάθε κοινωνίας, κάθε λαού, προήλθε από αυτές σας τις θητείες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Κύριε Πολύζου, ήμουν πολύ τυχερός που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και το 2014 και το 2019, ειδικά το 2014 γιατί ήταν η πρώτη θητεία και χωρίς κορονοϊό, οπότε είχαμε μεγάλη δυνατότητα να μπούμε σε αποστολές, να ψάξουμε τα πράγματα. Μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω μια συσσωρευμένη εμπειρία, όχι μόνο στο τι σημαίνει στην Ευρώπη. Έχω πάει σε δεκάδες αποστολές στη Λατινική Αμερική, έχω πάει στην Αφρική. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της σημερινής ανθρωπότητας. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η πατρίδα μας, που έχει τεράστιες δυνατότητες. Εγώ πιστεύω στις δυνατότητες της πατρίδας μας, πιστεύω στις δυνατότητες του Έλληνα, ενός μορφωμένου λαού, πολύγλωσσου πια λαού, με εμπειρίες. Αν δείτε τα Ελληνόπουλα, κάποιοι λένε δεν έχουμε καλά πανεπιστήμια. Αλλά από αυτά τα πανεπιστήμια βγαίνουν τα Ελληνόπουλα που είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και πρωταγωνιστούν σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο βίο. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, αλλά να μην τις απαξιώνουμε τις υποδομές μας. Και αυτό είναι η πρίκα της μεταπολίτευσης. Ότι αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν υποδομές που έφτιαξαν ένα λαό με πολλά skills, με πολλές δυνατότητες, πολλές δεξιότητες, που μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά, αρκεί να οργανωθούμε σωστά. Θέλει όραμα, σχέδιο, οργάνωση του κράτους μας και σχέδιο και για την παραγωγή. Πρέπει να γίνουμε μια ανταγωνιστική παραγωγική οικονομία και όχι μια οικονομία ελλημάτων, εμπορικών ελλημάτων, στο ισοζύγιο. Είδατε τα τελευταία χρόνια πήγαμε καλά αγροδιατροφικά, αυξάμε τις εξαγωγές μας. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, να δημιουργήσουμε μια σχέση με τον αγρότη, με τον κτηνοτρόφο τέτοια, είδατε το θέμα της ενέργειας. Έχουν αυτή τα κόστη. Έχει τσακίσει τους πάντες. Ήδη όλη την παραγωγική βάση της χώρας, μεταποιητές. Εγώ έχω μία άποψη. Πρέπει από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάρουμε όσα χρειάζονται για να κάνουμε ένα σύγχρονο δίκτυο ενέργειας, πολύ σύγχρονο, να ενώσουμε τη χώρα με άλλα κράτη, αλλά και εσωτερικό με υποσταθμούς, ώστε να είναι υψηλής διασυνδεσιμότητας και χιλιάδες Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι και μεταποιητές να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, δήμοι, ώστε να έχουμε η ΑΠΕ να μην είναι παιχνίδι σε 5 μεγάλες εταιρείες, αλλά να διαχυθεί στην κοινωνία με φωτοβολταϊκά συστέγες, που να έχουμε περιφρουρήσει την παραγωγή μας και τον ευάλωτο Έλληνα σε ενεργειακές κρίσεις. Γιατί αυτά δεν τα κάναμε τόσα χρόνια? Γιατί ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα που είναι όμως στοίχημα, βλέπετε ότι δεν προχωράνε. Με πολλά εμπόδια, με μια γραφειοκρατία που δεν υποχωρεί ακόμη και μα σε αυτό. Μα δεν είναι μόνο αυτό, που είναι εθνικός στόχος. Θα σας πω κάτι φοβερό. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης πήγαν να κάνουν απολιγνητοποίηση, ενώ ουσιαστικά αυτό που είναι το όραμα είναι η απανθρακοποίηση, να φύγουμε από το ορυκτό καύσιμο. Δεν λέει να φύγουμε από ένα καύσιμο ορυκτό για να πάμε να προσδοθούμε σε ένα άλλο. Τι έκαναν λοιπόν? Ο κύριος Τσίπρας μείωσε 50% την παραγωγή από λιγνίτη στην ηλεκτρική ενέργεια, το συνέχισε ο κύριος Μητσοτάκης, αυξήσαν την εξάρτηση της χώρας στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, διότι αν θυμάστε το ΠΑΣΟΚ είχε ξεκινήσει με το Γιάννη Μανιάτη έρευνες, να έχουμε το δικό μας. Αυτή αυξάνει την εξάρτηση με να είμαστε πανευρωπαϊκά πρωταθλητές εν μέσω ενεργειακής κρίσης, 25% αύξηση εξάρτησης στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο. Και τώρα που φτάσαμε, να είμαστε οι πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση. Διότι δεν είχαν κανένα όραμα να φτιάξουν ανθεκτική παραγωγή ενέργειας, γεωπολιτικά ασφαλής για τη χώρα, με μια ήπια απολιγνητοποίηση, όχι βία απολιγνητοποίηση,
που διαλύεται η Δυτική Μακεδονία, η ποιότερη αποκινητοποίηση και στη θέση του ρηκτού καυσίμου, όχι εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά άπεμε διάχυση στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα όραμα για το μέλλον. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο άκουσα με τον κύριο Τσίπρα. Διότι λένε πράγματα τα οποία δυστυχώς δείχνουν ότι είναι και αμετανόητη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Τσίπρα σήμερα, να κάνουν μια τροπολογία ώστε για όσο διάστημα εκδικάζει το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής, να μην κόβεται το ρεύμα, να παγώσει αυτή η διαδικασία. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι βγάζω το δικαστήριο μετά από κάποιους μήνες μια απόφαση. Αν η απόφαση δεν είναι ευνοϊκή, αυτή, ναι, θα έρθει λοιπόν τεράστιοι λογαριασμοί σε χιλιάδες Έλληνες. Γιατί δεν κάνουμε το απλό που είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλαφών στη λιανική τιμή. Ουσιαστικά δύο είναι τα εργαλεία, κύριε Πολύζο. Δύο πανευρωπαϊκά. Κάποιες χώρες βάζουν πλαφών στη λιανική, που πιστεύω αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Κάποιες άλλες χώρες, όπως η Ιβερική, πήραν την εξαίρεση και βάλανε πλαφόν στη χονδρική 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει κάτι φοβερό. Γιατί πήραν αυτή την εξαίρεση? Ακούω από κάποιους δημοσιολογούντες, διότι λέει είναι ενεργειακά απομονωμένοι. Ναι, είναι και γι' αυτό. Αλλά είναι και για ένα άλλο λόγο. Διότι η εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι 2,5 φορές κάτω από την εξάρτηση της Ελλάδας. Οπότε έχουν τη δυνατότητα, έχοντας το μείγμα τους τεράστιο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να λένε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς δεν θέλουμε την πολιτική που γίνεται από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Άρα, Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτοί που έχουν την απόλυτη ευθύνη της τεράστιας εξάρτησης της χώρας των τελευταίων ετών από το φυσικό αέριο, που οδηγεί το τιμολόγιο να έχει ρεκόρ αύξησης σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μα και ο κύριος Τσίπρας ξεφουλκεί καθημερινά, λέγοντας ότι εγώ το έλεγα από το φθινόπωρο. Ο κύριος Τσίπρας, εσείς δείχνετε συνυπεύθυνο τον κύριο Τσίπρα. Μα θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Την νομοθεσία για να έχουμε τις τιμές από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ την έφερε ο κύριος Τσίπρας. Επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε. Εγώ λέω φανταστείτε να μην το έχει ψηφίσει κιόλας. Άρα η πολιτική αυτή ξεκινάει η προβληματική και άντε το έφερε, το φέρνουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ήταν μια ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί λοιπόν πας και κάνεις ευάλωτη τη χώρα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο και όχι με μια πολιτική ήπιας αποκινητοποίησης και παράλληλης ενίσχυσης των ΑΠΕ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους αγρότες και καταναλωτές. Όλο το μοντέλο το οποίο διαμορφώθηκε τις τελευταίες δύο κυβερνήσεις ήταν προς λάθος κατεύθυνση. Και πιστεύω αυτό που σας λέω, αν το Ταμείο Ανάκαμψης βοηθήσει να κάνουμε, πάρουμε πόρους, ένα σοβαρό δίκτυο ενέργειας υψηλής συνδεσιμότητας, μπορούμε να λύσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα και βραχυπρόθεσμη απάντηση είναι διτή. Φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα υπολογίζει στα 200 δισεκατομμύρια για όλη την Ευρώπη, είναι τεράστιο ποσό, αλλά παράλληλα, επειδή μπορούν να δείξουν υπερκέρδη με διάφορους τρόπους, με ζημίες λιγότερα από αυτά που έχουν, να βάλουμε και πλαφόν στη λιανική τιμή για να διασφαλίσουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και όλους τους ευάλωτους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας πω τώρα, στο τέλος του Μάη θα είστε στη Θεσσαλία ξανά, στην έδρα της περιφέρειας, στη Λάρισα, για την ημερίδα που θα κάνετε για τον πρωτογενή τομέα. Λέτε τώρα μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στον πρωτογενή τομέα, να προσπαθήσουμε, παρότι τα πήγε πολύ καλά με τις εξαγωγές, περισσότερο. Στην ενέργεια θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα βήματα ώστε να μην έχουμε αυτή την εκτείναξη των τιμών. Αυτά σχηματοποιούνται, είναι συγκεκριμένα. Το λέω γιατί σας κατηγορούν συχνά ότι πετάτε συνθήματα περισσότερο παρά επιχειρήματα, κοστολογημένα, με προοπτική κλπ. Προσέξτε, την Τρίτη το πρωί θα υπάρχει στις σελίδες μας και όπου μπορεί ο καθένας να δει τις θέσεις μας ένα ολοκληρωμένο κείμενο με όλα τα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θα υπάρχει κείμενο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την ενεργειακή στρατηγική, για όλα. Και για τα αγροτικά, το πρωτόλιο μέχρι να κάνουμε το περιφερειακό της Θεσσαλίας για να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο και να φτιάξουμε και εκεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Εγώ θέλω αυτά να χτίζονται βήμα με βήμα με την κοινωνία δίπλα. Γιατί κάναμε για την ενεργειακή κρίση στη Δυτική Μακεδονία? Διότι εκεί χτυπά η καρδιά του προβλήματος. Ξέρετε πόσο έχει μειωθεί το ΑΕΠ της περιοχής αυτής? Ξέρετε ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι θα μειωθεί κατά κεφαλή
οικογενειακά περίπου από 5 έως 10 χιλιάδες ευρώ. Βρήκα τα απελπισμένους ανθρώπους τώρα που πήγατε στην Κοζάνη. Το λέω γιατί το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι εμείς έχουμε τόσα χρήματα να δαπανίσουμε για να έχουμε αυτή την ήπια μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή και τόσες προοπτικές να ανοίγονται για τους κατοίκους που θα πρέπει να είναι, να νιώθουν ότι είναι σε παράδεισο. Η αποτυχία του σχεδίου Μητσοτάκη φαίνεται από το ότι επαναργοποιεί τις μονάδες, οι οποίες βέβαια μέχρι να τα καταφέρουμε θα είναι χαμηλής απόδοσης, διότι αυτά δεν είναι όπως το ηλεκτρικό ρεύμα που πατάς να διακόπτει, θέλουν χρόνο. Και επειδή έκανα μια μεγάλη συζήτηση και στα ορυχεία, είναι μια πολιτική λάθος. Έτρεξε, βιάστηκε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν όλοι κάνανε οι ποιότερες, εγώ είμαι υπέρ του να πάμε πίσω τα ρητά καύσιμα. Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ως Ευρωβουλευτής, αλλά αυτά γίνονται με έναν τρόπο που κρατάνε τις κοινωνίες όρθιες, όχι με τις κοινωνίες ερείπια, όπως συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Και το σχέδιο της επιτάχυνσης ήταν ένα σχέδιο για να φτιασιδώσει την εικόνα του κ. Μητσοτάκη ως ένας πράσινου πρωθυπουργού, αλλά η πολιτική αυτή απέτυχε παταγωδώς και λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και λόγω της κατάστασης στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, στη Μεγαλόπολη. Εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο περί το συγκεκριμένο. Γιατί λένε κάποιοι, λέμε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους Έλληνες. Λέμε για ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 μικροσυνταξιούχους. Το έχουμε κοστολογήσει με τον Γιώργο Κουτρουμάνη γύρω στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά μέτρα που δεν τα σηκώνει η ελληνική οικονομία? Προσέξτε και πολύ. Κέρδισε η κυβέρνηση μη προϋπολογιζόμενο ΦΠΑ πάνω από ένα δις μέχρι αρχές Μάρτη, τώρα μπορεί να φτάσει στα 2 δις σχεδόν από τις ανατιμήσεις. Καλπάζει αύξηση των τιμών, κερδίζει η κυβέρνηση έσοδα από το ΦΠΑ που δεν τα έχει προϋπολογίσει. Μα αυτά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν για να δοθούν ξανά στην κοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάξει ένα δίκτυο προστασίας για τους πιο ευάλωτους. Έγινε αυτό? Είναι πολιτική μια σοβαρή κυβέρνηση μετά από 10 χρόνια κρίσης οικονομικής, με χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, με φόρους στα ύψη, να πει ότι ήταν προτεραιότητά του από τη δεύτερη κ. Μητσοτάκης, ότι για το φόρο μεταβίβασης μέχρι 800.000 αναγωνέα, σύνολο παππούδων γιαγιάδων, φτάνει τα 4.200.000 ευρώ, μπορεί να τα μεταβιβάσει κανείς χωρίς φόρο? Είναι δυνατόν? Ποια οικογένεια της μεσαίας τάξης έχει δυνατότητα να μεταβάσει 4.200.000 ευρώ ακίνητα, μετρητά ή μετοχές στα παιδιά της? Αυτά αφορούν άλλες τάξεις και όχι τη μεσαία τάξη. Άρα ο κ. Μητσοτάκης, μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, δεν είναι ένας δημοσιονομικά, αν θέλετε, πρωθυπουργός, ο οποίος προσέχει τους πόρους της χώρας. Ίσα-ίσα έκανε μεγάλες πατάλες, τις οποίες τώρα πληρώνουμε, διότι δεν έχουμε μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργούνται από τον αυξημένους φόρους που παίρνει το κράτος για να ασκηθούν πολιτικές. Και κάτι άλλο για το κοινωνικό θέμα. Έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, το που είπατε και εσείς, δεν έχουν, λέει, θέσεις. Τώρα και πολλούς μήνες μιλώ για την κοινωνική κατοικία. Και βγαίνει πριν από μερικές μέρες και λέει: έχουμε και εμείς σχέδιο την κοινωνική κατοικία. Τι είναι η κοινωνική κατοικία? Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, λόγω των Airbnb, της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικιών, υπάρχει εκτείναξη των τιμών στα ενίκια. Αυτό κάνει φοιτητές και νέα ζευγάρια να ασφιχτιούν. Δεν μπορούν να ενοικιάσουν σπίτια, να κάνουν τις οικογένειές τους, να κάνουν ένα ξεκίνημα στη ζωή τους. Τι κάνουν άλλα κράτη? Κάνουν ένα πρόγραμμα, όχι για να χαρίσουν σπίτια, για να τα νοικιάζουν με χαμηλό κόστος νέα ζευγάρια, να υπάρξει ανταγωνισμό στα αστικά κέντρα και να αποκλιμακωθούν γενικά τα ενίκια. Για να δείτε πόσο περιφρονεί τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι έχει πρόγραμμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει 100 σπίτια, 70 Αθήνα, 30 Θεσσαλονίκη, και η Πορτογαλία έχει βάλει 26.000 κατοικίες, η Ισπανία 20.000 κατοικίες, η Ιταλία 10.000 κατοικίες και η Ελλάδα 100. Αυτό ήταν λοιπόν το ενδιαφέρον του για την νέα γενιά της πατρίδας μας. Γιατί λοιπόν στο Ταμείο Ανάκαμψης να μην αξιοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο με απραγματική ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη, με πραγματικό κοινωνικό κράτος που δίνει προοπτική στους νέους ανθρώπους? Γιατί το μεγαλύτερο εθνικό θέμα είναι ένα, κύριε Πολύζο, το δημογραφικό. Πρέπει να αυξήσουμε τον πληθυσμό μας, να δώσουμε ευκαιρίες στις νέες γενιές να μείνουν, να δημιουργήσουν, να παράξουν πλούτο, να κάνουν οικογένειες. Αλλιώς μακροπρόθεσμα θα πάρουμε τεράστια
κοινωνική, εθνική και οικονομική περιπέτεια. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε λίγες μέρες ΠΑΣΟΚ, έτσι. Θα επιλέξει τα μέλη και τα μέλη. Η δική σας εισήγηση αυτή δεν είναι? Θα είναι μια σύνθετη ονομασία που θα έχει βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, διότι αυτό είναι μια δέσμευσή μου από τις εκλογές. Είναι συναισθηματική αυτή η επένδυση? Δεν είναι. Είναι η ιστορία μας. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας, που έλεγε η Μέλινα Μερκούρη. Mm. Ναι. Αυτή είναι ωραία διατύπωση. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στα τις εκλογές σας. Με το που εκλέγεστε, πέρα από το ότι είχε τραβήξει το ενδιαφέρον πολύ παραπάνω από αυτό που είχαμε μέχρι τότε συνηθίσει να απασχολεί δημοσκοπικά την πολιτική ζωή, έτσι. Δυστυχώς με ένα τραγικό σύμφωνη, τρόπο. Σύμφωνοι, βεβαίως. Διότι για όλους εμάς ήταν τραυματική η εμπειρία της απώλειας πρόεδρου μας, Φώτης Γεννηματά, η οποία πρόσφερε πάρα πολύ στον αγώνα να κρατηθεί όρθια η παράταξή μας. Και ήταν όλα αυτά τα γεγονότα εξελίξαν με ένα μυθιστορηματικό τρόπο και τραυματικό παράλληλα. Και είναι για μας πολύ σημαντικό ότι πια είμαστε ξανά όλοι μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι σε αυτή την προσπάθεια βλέπω παντού και πολλούς νέους ανθρώπους. Και είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Πολίτη. Είστε όλοι μαζί? Είμαστε όλοι το μαζί. Το ένα ερώτημα. Είπατε και πριν, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε, ότι πάμε με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό. Άρα καταλαβαίνω ότι προφανώς θα αξιοποιήσετε στελέχη που είχαν μια συνεπή διαδρομή. Δεν λέω ότι θα ανακαλέσετε αυτούς που έχουν αναχωρήσει. Έτσι, ή δεν το καταλαβαίνω σωστά? Όχι, οι ανθρώπους που πήγαν σε άλλα κόμματα για να κατακτήσουν μια θέση καρέκλας στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πια είναι αξιακό το ζήτημα. Αλλά θα επενδύσετε και σε νέους ανθρώπους? Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια. Η μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα είναι να συναντήσω νέους ανθρώπους και νέους στην πολιτική ανθρώπους. Γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά νέος στην πολιτική, που να έχουν σύγχρονες ιδέες και αντιλήψεις. Είναι η πρώτη του. Βέβαια, θέλουμε ανανεωμένα ψηφοδέλτια, όχι μόνο ηλικιακά. Και θέλουμε και ανθρώπους με επάρκεια γνώσης. Είναι πολύ κρίσιμο να ξέρουμε τα θέματα. Ένας άνθρωπος που ξέρει τα θέματα, ακόμη και όταν οι συσχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί, ίσως να βρει μια καλύτερη λύση από κάποιον που δεν ξέρει τους συσχετισμούς και οδηγεί τη χώρα στα βράχια. Το ζήσαμε. Το ζήσαμε αυτό. Εγώ δεν λέω ότι για την Πορτογαλία. Συνεχώς μου λένε γιατί λες για την Πορτογαλία. Ποιον φωτογραφίζετε? Ακούστε. Εάν Σαμαράς και Τσίπρας, και το λέω με ευθύνη και υπογραμμίζω τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα, δεν είχαν κάνει αυτό το παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού, ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια και με ένα νόμο θα φέρουν λύσεις για όλα, θα είχαμε γρηγορότερα ξεπεράσει την περιπέτεια, την τραυματική περιπέτεια της δημοσιονομικής κρίσης που πλήγωσε όλο τον ελληνικό λαό και κυρίως τους πιο ευάλωτους Έλληνες και τους νεότερους που πήγαν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες. Δεν ο λαϊκισμός και το πελατειακό κράτος συνέτριψαν πολλές από τις ευκαιρίες της χώρας. Δεν πρέπει. Λαϊκισμός, ελιτισμός, πελατειακό κράτος πρέπει να μπουν στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Να σας πω όμως, παρά είστε πολιτισμένος για αυτό το παιχνίδι. Και το λέω, το λέγατε στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, για το πόσο ένας έτρωγε τις σάρκες του άλλου. Αλλά είδατε ότι οι γερμανοτσολιάδες που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ενδεχομένως συνεισέφεραν στο να ανέλθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι απαντήσεις ήταν αναλόγου ύφους και περιεχομένου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα να πω, όλα τα κόμματα, ακόμη και αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρά, επενδύουν και σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Γι' αυτό λέμε πως παρά είστε πολιτισμένος σε αυτή την ιστορία, ή μέχρι σήμερα τουλάχιστον δείχνεται έτσι. Κύριε Πολίζο, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα χαρακτήρα και μια διαδρομή. Εμένα η διαδρομή μου δεν είναι μια διαδρομή πελατειασμού. Στη ζωή μου δεν έχω κάνει ούτε ένα λάθος. Αλλά μιλώ για μια τοξικότητα που μοιάζει κάποιες φορές να λειτουργεί. Και αυτή όμως είναι τοξικότητα. Υπέρ αυτή που την χρησιμοποιεί. Και αυτή είναι τοξικότητα. Και το πελατειακό κράτος είναι μια διαφθορά της δημόσιας συζήτησης, της δημόσιας συμπεριφοράς. Εμείς τι θέλουμε? Πολλά καλά παραδείγματα που θα ξανακάνουν ανθρώπους να πιστέψουν ότι η πολιτική είναι λύση και όχι επάγγελμα και πρόβλημα. Και προσπαθώ δίπλα μου να έχω τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι να συμβολίζουν μια νέα εποχή πολιτικού ήθους και συνέπειας λόγων και πράξεων. Και το λέω αυτό διότι εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ να μου βάζουν ψευτοδιλήμματα
ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο ένας να μου λέει για προοδευτικά μέτωπα και ο Τσίπρας λέει, κινούνται σε γκρίζα, λέει, γραμμή, λέει, να πούνε για το προοδευτικό μέτωπο. Ποιο είναι το προοδευτικό μέτωπο? Αν έβλεπα εγώ δίπλα μου έναν άνθρωπο, τη μια να σφιχταγκαλιάζεται με τον Πάνο Καμένο της ακροδεξιάς, την άλλη να σφιχταγκαλιάζεται με τον ανορθολογικό, απαξιωτικό τρόπο συμπεριφοράς του κύριου Πολάκη. Αυτό είναι πρόοδος? Αυτό είναι μια πολιτική άποψη που θέλουμε να τη βλέπουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο ως συμπεριφορά? Δεν δημιουργεί, αν θέλετε, μια ένταση και μια απαξίωση για την πολιτική? Απ' την ο κ. Μητσοτάκης λέει το δίλημα, λέει ο ορθός λόγος, ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός και ο λαϊκισμός. Ποιος ρεαλισμός? Είναι ρεαλισμός να έχει φτιάξει ένα επιτελείο 5 ανθρώπων στο Μαξίμου να διοικεί ένα κράτος, μια χώρα με 5 φίλους και συγγενείς, μια χώρα ολόκληρη? Αυτό είναι η νέα εποχή που χρειάζεται η χώρα? Και να έχουμε φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι 11, 10 ή 11 φορές περισσότερα καμένα στρέμματα από ό,τι πέρυσι. Οι Ιταλοί και οι Τούρκοι πολύ λιγότερα. Αν δεν είχαμε και το Rescue να έρθουν εδώ πέρα, που είναι δική μου συνεισφορά, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, να έρθουν να βοηθήσουν εδώ Ρουμάνοι με αέρια μέσα, θα είχαμε πολλαπλάσια καταστροφή. Το χειμώνα με μια χιονοκαταιγίδα. Όλο το λεκανοπέδιο, όλη η Ελλάδα μπλόκαρε, και να μιλάμε τώρα για επιτελικό κράτος, επιτελικό χάος. Ποιος λοιπόν ορθός λόγος? Ορθός λόγος έτσι σημαίνει. Βλέπω το πρόβλημα, το βάζω κάτω, βάζω τα δεδομένα και το λύνω. Αυτό είναι ο ρεαλισμός. Και πρόοδος είναι το λύνω, έχοντας στο μυαλό μου τους πιο ευάλωτους, τους ανθρώπους του μόχθου, την παραγωγική Ελλάδα. Αυτό είναι πρόοδος. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι στον πυρήνα της πολιτικής μου προσέγγισης. Άρα εγώ διλήμματα, ψευτοδιλήμματα περί ρεαλισμού από τον κύριο Μητσοτάκη και προόδου από τον κύριο Τσίπρα δεν τα δέχομαι, διότι έχουν εκριθεί και οι δύο. Αλλά κοιτάξτε όμως, από την εκλογή σας και δόθε, αυτό το σκοτσέζικο ντους το ζείτε από τα δύο κόμματα. Δικαιωμάτως είναι. Απ' τη μια, ξέρετε, κάποιος το έλεγε, μπορεί να σας ταΐζουν την ενδεχόμενη πολιτική σας ματωδοξία, όλο αυτό το φλερ, την πολιορκία που γίνεται. Απ' την άλλη, μπαίνει και ένα μαχαίρι στο λαιμό σας που λέει, τώρα πες μας, σας το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας και με αφορμή τώρα το συνέδριο, ότι αν είσαι πράγματι δημοκράτης, οφείλεις να είσαι με εμάς. Τώρα εγώ απλουστεύω την ατάκα του. Έτσι. Μα σας απάντησα. Αν είναι ένας δημοκράτης να έχει δίπλα του ή προοδευτικός τον Πολάκη, τα ορφανά του Καμένου που μάλιστα τα λένε σύντροφοι, εγώ δεν έχω στο κόμμα μας κανένα ακροδεξιό, κύριε Πολίζο. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής, ευρωβουλευτής, στέλεγος που ήταν στέλεγος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολλούς. Άρα όταν μιλάει για προοδευτικά μέτωπα, ας δει τι έχει δίπλα του. Σας είπα τι είναι πρόοδος, τι είναι σοσιαλδημοκρατία, αξιακά και πολιτικά. Και θέλω να σας πω και κάτι πρακτικό. Ξέρετε, ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τα διλήμματα. Για μένα το δίλημα δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι με δύο πρωθυπουργούς που απέτυχαν. Ο ένας 4,5 χρόνια απέτυχε παταγωδώς αγκαλιά με τον Καμένο και ο άλλος αποτυχάνει καθημερινά. Με δύο πρωθυπουργούς που αντί να λύσουν τα προβλήματα που βρήκαν, συσσόρευσαν νέα προβλήματα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Είμαι μια πολιτική λύσεων με την πολιτική του συγκεκριμένου, της πρόοδου και του ρεαλισμού. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα και ζητώ από τον ελληνικό λαό και εδώ από τη δική σας δυνατότητα που μου δίνετε να μου δώσει αυτή την ευκαιρία και να χτίσω μια σχέση εμπιστοσύνης με πολιτική αυτονομία της παράταξης, με ένα ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό, με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα συγκεκριμένο, ώστε η χώρα μας να ξεπεράσει τις περιπέτειες που ζει και να γίνει μια ανθεκτική οικονομία, μια δίκαιη κοινωνία και να υπάρχει μια καλύτερη προοπτική με καλές θέσεις δουλειάς για περισσότερους Έλληνες. Δεν μπορεί σήμερα η ανεργία των νέων να συνεχίζει να καλπάζει. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε επενδύσει σε δουλειές των 400 και 500 ευρώ αντί να κάνουμε δουλειές, καλές δουλειές μεγάλων επενδύσεων, σημαντικών σε πολλούς τομείς της οικονομίας, ώστε οι άνθρωποι να νιώσουν ότι αξίζει μια σημαντική προσπάθεια ανάταξης της χώρας. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, κύριε Πολίτη. Και όχι τα ψευτοδιλήμματα λοιπόν, που βάζουμε στα τηλεπαράθυρα. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με τα εθνικά μας θέματα. Νομίσαμε ότι ένα άτυπο μορατόριουμ το είχαμε πετύχει. Γιατί χαμογελάτε? Ενώ μετά από την συνάντηση, που ήταν άτυπη συνάντηση, έτσι δεν είχε επίσημο χαρακτήρα, των δύο ηγετών στην Κωνσταντινούπολη,
δεν θα ζούσαμε ξανά αυτό που ζήσαμε και να έχουμε την επιπλέον πρόκληση από τους Τούρκους ότι εμείς προκαλέσαμε αυτές τις αντιδράσεις από την πλευρά τους. Κύριε Πολύζο, είμαι στην Επιτροπή Εξωτερικών 8 χρόνια. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Έχω συνομιλήσει με πολλούς Τούρκους αξιωματούχους αρκετές φορές. Η Τουρκία είναι σε μια τεράστια περιδίνηση. Τεράστια περιδίνηση. Ο Ερντογάν είναι ένας μικρός Πούτιν. Και πρέπει να καταλάβουν και η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι όπως δεν κατάφεραν με τον κατευνασμό να αντιμετωπίσουν τον Πούτιν, δεν θα καταφέρουν με τον κατευνασμό να αντιμετωπίσουν ούτε τον Ερντογάν. Διότι ο Ερντογάν στο ιστορικό της Τουρκίας φυλακίζει τον Τερμίτας, φυλακίζει με ισόβια τον Οσμάν Καβάλα, τον καταδικάζουν για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρωπαϊκοί θεσμοί. Στα θέματα καλής γειτονίας με τρίτα κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική που λέει ότι σε ηγέτες, αυταρχικούς, αναθεωρητές που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο, έχουμε κοινή απάντηση. Κυρώσεις, οικονομικές. Δεν δίνουμε εξοπλισμούς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά, εγώ πρωταγωνιστής, να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόφαση για να βάλει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να γίνει και σε επίπεδο κεντρικό. Τα κράτη να σταματήσουν οι Ισπανοί και οι Γερμανοί να τροφοδοτούν με εξοπλισμούς μια χώρα διεθνή ταραξία. Και λέω ότι με τραγικό τρόπο στην καρδιά της Ευρώπης ζούμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι μια τραγική εμπειρία. Πρέπει όμως να μας δώσει και ένα ακριβό μάθημα. Αυτοί οι πολιτικοί, οι αναθεωρητές πολιτικοί που φαντασιώνονται και μυθιδατίζουν τους λαούς τους με ένα αυτοκρατορικό παρελθόν που θέλουν αλλαγές συνόρων, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με ένα κοινό και δυναμικό τρόπο και όχι χαϊδεύοντάς τους, διότι παίρνουν περισσότερο θάρρος και με δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα εις βάρος ένωσης. Θέλω να σου πω κάτι που πάω στην ομιλία μου. Μένα το όραμα για την Ευρώπη είναι ένα. Να σταματήσει η Ένωση να έχει παραδώσει την ασφάλειά της στους Αμερικάνους μέσω του ΝΑΤΟ, να έχει παραδώσει την παραγωγή της βάσης στους Κινέζους, ένα μεγάλο κομμάτι, και να έχει παραδώσει και την ενεργειακή της ασφάλεια στη Ρωσία. Αυτά πρέπει να τραπούν. Και να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ενός, αν θέλετε, νομίσματος και μιας αγοράς, αλλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση με Ευρωστρατό, με κοινή εξωτερική πολιτική, με αυτόνομη ενεργειακή πολιτική και μια άλλη παραγωγική βάση ανταγωνιστική, με ένα ήπιο προστατευτισμό που θα αφορά και το περιβάλλον, για να συγκρατήσουμε και να γίνουμε ένας φάρος για όλη την ανθρωπότητα. Να κρατήσουμε τον αξιακό μας κώδικα. Αν συνεχίσουμε έτσι, η Ευρώπη θα περάσει τεράστια περιπέτεια και η Ελλάδα ως χώρα της περιφέρειας ακόμη μεγαλύτερη. Πάντως περιγράφεται παθογένειες και ελλείμματα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αν μετά από τόσες δεκαετίες υπάρχουν αυτά, γιατί να ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, επειδή έχουμε αυτές τις απανωτές κρίσεις? Έχω μία θεώρηση ότι η Ένωση θα αλλάξει και θα αποκτήσει μια δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη μέσα από ένα εξωτερικό κίνδυνο. Και ως αυτό που ζούμε, να ξυπνήσει ηγέτες που δεν είχαν την εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η Ένωση έγινε όχι για να ενωθούν μόνο αγορές, αλλά για να ενωθούν αγωνίες, φόβοι, να μην ξανασυμβούν αυτά που συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πρέπει, αν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό, να κάνουμε γρηγορότερα βήματα. Εγώ δεν την απαξιώνω την Ευρώπη. Έχω εργαστεί για την ευρωπαϊκή ενότητα των λαών, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Με τα βήματα του Εστερνάχ, ένα μπροστά, δύο πίσω ή δύο μπροστά και ένα πίσω, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα ευρωομόλογο. Πρέπει να πάμε στο ευρωομόλογο το ίδιο. Πρέπει να πάμε σε μια μορφή ευρωστρατού. Δεν λέω να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Ας υπάρχει το ΝΑΤΟ, αλλά να έχουμε και το δικό μας δυνατότητα παρέμβασης στη γεωπολιτική μας ασφάλεια. Όταν η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, η Φιλανδία δεν είναι στο ΝΑΤΟ, η Κύπρο δεν είναι στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία όμως είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα θέμε δική μας δυνατότητα ευρωπαϊκής αμυντικής προστασίας. Ένα ευρωπαϊκό κοινό δόγμα άμυνας για όλα τα κράτη. Αυτά είναι θέματα σημαντικά που θέλω πραγματικά η χώρα μας να πρωταγωνιστεί στην υλοποίησή τους. Και όχι να βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη
αντί να βάλει το δίλημα στους εταίρους ότι εδώ δίπλα έχουμε ένα μικρό Πούτιν, να πάρουμε αποφάσεις να μην ζήσουμε αυτά που ζουν άλλες χώρες. Να λέμε ότι αυτό είναι μια ευκαιρία. Η δημοκρατία μας λέει ότι επί των ημερών της ανέκτησε αξιοπιστία η χώρα μας. Ακούστε, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω κάτι πιο συγκεκριμένο. Πρέπει την τραγική κατάσταση στην Ουκρανία να την συζητάμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο με ένα κοινό τρόπο. Ότι όπως ο κατευνασμός της Μέρκελ να πει ευθέως για τα ενεργειακά ζητήματα της Γερμανίας στον Πούτιν δεν έφερε αποτέλεσμα, έτσι και ο κατευνασμός των Ερντογάν δεν βλέπω να φέρνει αποτελέσματα. Και πρέπει να έχουμε μια άλλη στρατηγική, ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπισης αυτών του τύπου των ηγετών. Και το λέω γιατί η Τουρκία πάει το 23 σε εκλογές, για να σώσει την καρέκλα του Ερντογάν, ίσως δούμε πολλά. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε εγρήγορση. Και η ελληνική εξωτερική πολιτική και η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Δεν θα κλείσω με τίποτα πολιτικό. Θα κλείσω με εσάς και τον γιο σας. Πριν πάμε σε αυτό, είναι μία κουβέντα θέλω να πω. 8 Μαΐου, καλώ όλους τους δημοκράτες πολιτικούς πολίτες να συμμετέχουν δυναμικά όπως το έκαναν και το Δεκέμβρη. 8 Μαΐου εκλέγουμε τις δημοτικές και νομαρχικές μας οργανώσεις, τα όργανα βάσης. Επιλέγουμε τους συνέδρους για το συνέδριο που θα γίνει 20 και 22 Μαΐου στην Αθήνα και είναι ένα ανοιχτό συνέδριο για όλους. Και βέβαια 8 Μαΐου αποφασίζουμε και για το όνομά μας. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας και θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Και θέλω και οι 270.000 που ήρθαν και με τίμησαν και μας τίμησαν το Δεκέμβρη, έχουν ανοιχτή πρόσκληση να έρθουν και την άλλη Κυριακή και ως μέλη μας να πάρουμε μαζί την παράταξη στα χέρια μας. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, μια νέα πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Πλέον διαχειρίζεστε μια υψηλών απαιτήσεων θέση. Έτσι, και φαντάζομαι ότι αυτό συρρυκνώνει τον ελεύθερο χρόνο σας. Το έχετε ισορροπήσει με τον γιο σας. Ξέρω ότι έχετε μεγάλη αγάπη, εσείς για εκείνον, εκείνος για εσάς. Ξεπολίζω όλοι οι γονείς, η μεγαλύτερη χαρά των γονιών είναι τα παιδιά μας υγιή, να προδεύουν και να είμαστε κοντά τους. Κάνω ό,τι μπορώ. Πραγματικά, ξέρετε, επειδή αυτά τα χρόνια, εσείς το ξέρετε καλά, γιατί έρχομαι στις Βρυξέλλες, υπήρχε αυτό το ιδιομορφία της παρουσίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ από το χέρι μου. Να, όσο γίνεται να κερδίζουμε χρόνο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά κάνω ό,τι μπορώ, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη χανιά του γονιών, τη χαρά των γονιών μας. Και ένας λόγος που δίνω έτσι πολύ μεγάλη βάση στα θέματα της παιδείας, στα θέματα των κοινωνικών κατοικιών, είναι γιατί πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και εννοώ το πολιτικό σύστημα, για να είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε ένα καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έχουμε κάνει βήματα, πρέπει να κάνουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία και καλύτερες υποδομές στοχευμένου κοινωνικού κράτους. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να σας πω μόνο ένα παράδειγμα κλείνοντας. Είχα πάει σε μια αποστολή στην Εστονία και με εντυπωσίασε ο τρόπος αποκομιδής σκουπιδιών. Ο τρόπος που κάνουν όλη την πολιτική διαχείριση των δασών. Η ανεπτυγμένη παιδεία στα σχολεία για το σεβασμό στο περιβάλλον. Είχαν πολλά πράσινα σχολεία. Και τους ρώτησα πότε προλάβανε και τα κάνανε όλα αυτά. Είναι λίγα, ήταν λίγα τα χρόνια που είχαν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγα, είναι στο το 4 που έγινε η μεγάλη μαζί με την Κύπρο, ενταξιακή της Ανατολικής Ευρώπης. Και μου είπαν ότι πολύ γρήγορα, παρατηρώντας το φιλανδικό παράδειγμα, έτρεξαν να προλάβουν τους Φιλανδούς. Γιατί λοιπόν όχι εμείς να μην προλάβουμε να κάνουμε μια παιδεία ανάλογη άλλων κρατών, ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες, που θα δώσουν μια άλλη προοπτική στα παιδιά μας. Να βελτιώσουμε τα πανεπιστήμια μας, να μην βλέπουμε αυτό το μπάχαλο που υπάρχει πολλές φορές, που έχουμε υψηλό επίπεδο έρευνας, αλλά είναι ακόμη υψηλότερο. Γιατί τα νοσοκομεία μας, να μην κάνουμε ισχυρή πρωτοβάθμια, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα, είμαστε ειλικρινείς. Στην πρωτοβάθμια δεν μπορούμε να φτάσουμε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί μπορούμε, αρκεί να υπάρχει συνένεση, συνεννόηση, σοβαρότητα και ένας, αν θέλετε, ένα δείγμα αλληλεγγύης πραγματικής και όχι ψευδεπίγραφης και όχι να μιλάμε αλλά χωρίς να έχουμε αποτυπώσει λύσεις. Εγώ, ο λόγος που κάνω αυτά τα περιφερειακά συνέδρια είναι για να ακούσουμε ακαδημαϊκούς, γιατρούς, ανθρώπους της ενέργειας στο
πυρήνα του προβλήματος και να αποτυπώσουμε. Δηλαδή αυτός που το βιώνει το πρόβλημα ξέρει καλύτερα. Το περιγράφει καλύτερα. Το περιγράφει και μπορούμε να το λύσουμε και καλύτερα. Άρα η προσπάθειά μας είναι να φτιάξουμε ένα κοινωνικό πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα το τιμήσει ο ελληνικός λαός. Ότι ψάχνει κάτι διαφορετικό από κόμματα μοναρχικής λειτουργίας. Εμείς είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα που θα αγκαλιάσει τις πραγματικές αγωνίες του λαού. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, μεγάλη τιμή και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Και εγώ.